Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Λοιπόν, καταρχάς, σε περίπτωση που δω το χτεσινό βίντεο, μα το Θεό, έχω τσαντιστεί τόσο πολύ από το προηγούμενο run που δεν υπάρχει. Οπότε, απλά θέλω ένα κανονικό, φυσιολογικό, Isaac run, απλά πράγματα. Θέλω να με χαλαρώ σήμερα. Βασικά τώρα, γιατί, ξέρω εγώ, έχουν περάσει γύρω στα 20 λεπτά από το προηγούμενο run και ακόμα δεν έχω, ξέρω εγώ, ηρεμήσει. Θέλω να παίξω λίγο ήρεμα, λίγο φυσιολογικά, λίγο όλα αυτά τα καλά πράγματα τέλος πάντων. Οπότε θέλω να μιλήσω για κάτι που μου φέρνει χαρά. Τουλάχιστον εμένα. Δεν ξέρω για εσάς. Το πιτόγυρο. Το πιτόγυρο λοιπόν. Είναι καλό. End of story. Αυτά. Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή πραγματικά υπάρχουν πολλοί τρόποι να το φας. Δηλαδή έχω ένα φίλο ο οποίος έχει δουλέψει χρόνια σε σουβλατζίδια και ξέρω εγώ τσαντιζόταν, λέει ο πατέρας του, κάθε φορά που κάποιος ζητούσε πιτόγυρο με τέτοιο. Βασικά και κεμπάπ. Με πατάτες και τα λοιπά μέσα. Δηλαδή το κανονικό σουβλάκι είναι η πίτα. Βάζεις μέσα το κεμπάπ ή ό,τι είναι τέλος πάντων. Και ντομάτα ή κρεμμύδι. Αυτό μου ακούγεται σαν. Βασικά νομίζω μόνο ντομάτα, ούτε καν κρεμμύδι. Αλλά δεν ξέρω, αυτό μου ακούγεται περισσότερο σαν φάση hot dog. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί θα μου άρεσε κάτι τέτοιο να το φάω. Βλακή έκανα που το πήρα αυτό. Να το φάω. Αυτό τι είναι, fly love. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Απίστευτο. Α, hello flies, two damaging flies. Σε έχω συνέχεια. Είναι orbital. Δεν ξέρω, θα μάθουμε τώρα όλοι μαζί. Ναι, είναι orbital. Είναι το κλασικό orbital που γυρίζει γύρω-γύρω σου. Οκ, μ' αρέσει. Λοιπόν, και πραγματικά δηλαδή αυτό μου θυμίζει hot dog. Και δεν υπάρχει περίπτωση να το ευχαριστώ καθόλου. Δηλαδή, το μόνο σουβλάκι το οποίο έχω ευχαριστήσει στη ζωή μου 100% και το θυμάμαι και έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε ήταν όταν είχα ανέβει μια φορά στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, ήταν ένα πράγμα το οποίο το πιάνει και με τα δύο χέρια. Ήταν brutal, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν ήταν, ξέρω εγώ, metal μπάντα, θα ήταν η Slayer. Θα ήταν, ξέρω εγώ, η Megadeth. Δεν είναι κάτι βαρύ, ρε παιδί μου. Σταμάτα να βήχεις εσύ, μάνα μου. Βήξ, για να σταματήσεις να βήχεις. Λοιπόν, οπότε, ξέρεις, μετά από αυτό, πραγματικά, δηλαδή, θέλω περισσότερο και δεν είναι μόνο το κρέας, ας πούμε, στο σουβλάκι. Δηλαδή, πραγματικά, μου αρέσει, ας πούμε, π.χ. να βάζω και τυροκαυτερή μέσα στο σουβλάκι μου. Αλλά αυτό είμαι εγώ, δεν ξέρω. Αυτό σίγουρα το ρολάρουμε, γιατί αυτό είναι ένα range in 2 το οποίο τι να το κάνουμε. Αυτό από την άλλη είναι λεφτά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, οπότε θα το πάρουμε. Και είναι και λίγα λεφτά, δεν είναι καν αρκετά λεφτά, είναι 7. Με 7 δεν πας πουθενά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα βέβαια είναι απλά να ανοίξουμε το μυστικό δωμάτιο, σε περίπτωση εδώ πέρα κάτω, και να ελπίζουμε να έχουμε αρκετά λεφτά για το shop. Οπότε, αυτό δηλαδή, really 3 cents. Οπότε, αυτό που θες ρε παιδί μου από το σουβλάκι. Καταρχάς, είμαι ο μάστερ της καφρίλας στο σουβλάκι. Δηλαδή, έχει τύχει να πάω σε σουβλατζίδικο και να πάρω τρίπιτο. Δεν ξέρω, έτσι ήθελα να δω πώς είναι ρε παιδί μου, δεν ξέρω, ήταν η φάση. Δεν θυμάμαι, έχουν περάσει ξέρω καμιά δεκαετία χρόνια. Αλλά, ουσιαστικά αυτό που με ενδιέφερε ήταν. Δεν ξέρω. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία χορταίνουν εκτός από το στομάχι σου. Και είναι οι αισθήσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα έχεις πιει κάτι το οποίο μυρίζει πάρα πολύ καλά, δεν πάει να είναι, ξέρω εγώ, ένα φρούτο, θα το ευχαριστηθείς. Ω, technology, αυτό θέλω τόσο πολύ. Technology 2, που σημαίνει κρατάμε και δάκρυα. Οπότε, ναι, δηλαδή, πραγματικά, εγώ χορταίνω και με την υφή. Δηλαδή, μου αρέσει, ας πούμε, το σουλάκι το οποίο κρατάω, ας πούμε, να είναι βαρύ στο χέρι. Να μην υφάσει, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις τι. Χάρη σου κάναμε που σου βάλαμε κάτι εκεί πέρα μέσα να φας. Δηλαδή πραγματικά δεν είμαι γατή. Δηλαδή και εντάξει, τα γατιά είναι και λίγο πίκι στο τι θα φάνε. Θέλω. Ναι, πραγματικά θέλω κάτι ρε παιδί μου το οποίο να πω: OK. Κάποιος χάρηκε που με είδε. Κάποιος θα μεταΐσει. Αυτό που αξίζω ρε παιδί μου, να ζήσω. Αυτό. Όχι αυτό το. Φάει λίγο σουβλάκι εκεί πέρα να. Αυτό δηλαδή τι είναι αυτή η φάση. Δηλαδή το σουβλάκι είναι χαρά. Είναι σαν να σου πω ρε παιδί μου ότι ξέρεις τι. Μειώνουμε τα Χριστούγεννα. Ήτανε. Ναι, εντάξει. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Μειώνουμε τα Χριστούγεννα. Δεν θα είναι τα Χριστούγεννα 15 μέρες. Θα είναι μία εβδομάδα. Τι φάση ρε φίλε, ξέρω εγώ.
ή τα γενέθλιά σου δεν θα τα γιορτάζει ολόκληρη την ημέρα, θα είναι, ξέρω εγώ, 2 ώρες κάπου στη μέση. Όχι, δεν πάει έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, το σουβλάκι, it's all about the joy, για τη χαρά. Οτιδήποτε άλλο είναι απλά κακό. Θέλω να δω εδώ πέρα αν έχουμε καμιά έξτρα καρδιά. Όχι, δεν έχουμε. Θέλω να μπω όμως εδώ πέρα μέσα, να δω αν έχει κάτι καλό. Καλή φάση. Οπότε ναι, είναι λίγο περίεργο, εντάξει, το τρόπος με τον οποίο βλέπω τα σουβλάκια. Τα βιώνω, τέλος πάντων, σαν πραγματικότητα. Γιατί τα σουβλάκια είναι μια διάσταση από μόνα τους. Και εγώ κόλλησα πάνω στην πέτρα, καλά να πάθω. Και ξανακόλλησα. Το αστείο είναι ότι κολλάω μόνο στη δεξιά πλευρά, στην αριστερή δεν έχω κολλήσει ποτέ. Αυτό είναι το δαιμούν, μας πάει στο μυστικό... τέτοιο. Το οποίο μυστικό τέτοιο... Έχει ίσα ίσα λεφτά για να πάμε στο shop, το οποίο δεν έχουμε βρει, από τη μία. Οπότε τι κάνουμε, μπαίνουμε στον boss με μία καρδιά. Εντάξει, basement 2 θα είναι. Πόσο κακός είναι ο αρχηγός. Διάσημες τελευταίες λέξεις, το ξέρω. Τι να κάνουμε. Αλλά όχι, είναι ο τέλειος αρχηγός για αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν damage. Και για λίγη ώρα, για ελάχιστα νανοδευτερόλεπτα, μόλις είδα τα τρία κεφάλια να είναι στην πίστα, λέω, ο Θεέ μου, έχει γούστο να χωριστεί. Δεν το έχω ξαναδεί, αλλά τώρα το τελευταίο καιρό που πίσω γίνονται πολλά πράγματα τα οποία... αυτό το αλλάζω γιατί... ναι, μεν μία καρδιά και το damage upgrade είναι... καλό, δεν λέω όχι. Μας δίνει damage. Οτιδήποτε δίνει damage είναι καλό. Οκ, okay, by definition. Αλλά θα προτιμούσα κάτι σαν το Jesus Juice που μας ήρθε τώρα. Και πιστεύω θα το εκτιμήσω. Βέβαια, η ερώτησή μου είναι η εξής. Ναι, όντως, κάνουμε πολύ περισσότερο damage. Από δηλαδή, πριν μπούμε στο boss, μας πήρε διπλάσιους χορούς, τέλος πάντων, για να το κάνουμε όλο αυτό το σκηνικό. Τώρα τι θα έπρεπε να κάνω. Λοιπόν, θέλω να δοκιμάσω το εξής. Καρχάς θέλω να πω στο shop. Θα γκαμπλάρουμε εδώ πέρα λίγο. Οκ. Okay. Για να δούμε αν μπορεί να πέσει κανένα εκεί κάτι... Το tick. Όχι, ευχαριστώ, μπορείς να το κρατήσεις. Δικό σου φιλαράκι. Spirit Heart, προχώρα λίγο. Spirit Heart, έλα εδώ. Φύγε μακριά το tick. Τέλεια. Ναι, δεν βλέπω να μας πετάει τέτοια. Αλλά, σε περίπτωση που έχουμε extra XP, hit points βασικά, όχι XP. Flylove, μάλιστα. Δεν μπορούμε να το ρολάρουμε, δεν πειράζει. Ας δοκιμάσουμε να πάρουμε άλλο ένα spirit χαρτί για να είμαστε κομπλέ, ότι θα πάρουμε κάποιο διάλογο The Devil τον επόμενο γύρο. Και έχασα το λαιμό μου. Οπότε... όχι πάρα πολύ κακά, όχι πάρα πολύ καλά αυτό το τέτοιο. Θα να παίξω έστω μία φορά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, άλλη μία. Τέλος. Χωρίς πλάκα. Οκ. 6 cents. Όχι ότι έχει τρελή διαφορά. Και ίσως με τα pills αν τα έπαιρνα να υπήρχε κάτι καλύτερο, αλλά όχι, δεν ψήνω να το κάνω αυτό. Οπότε ναι, δηλαδή... Καταρχάς τα σουβλάκια είναι μερίδες. Όταν έχεις την πίτσα, κλασικά ας πούμε, όποιος έχει το τελευταίο... Γιατί δεν πυροβολήσαν ποτέ, τι παίχτηκε σε αυτό το δωμάτιο. Όχι. Δεν έχουμε κλειδί. Με το σουβλάκι είναι ότι θέλεις ρε φίλε, ότι παραγγείλεις αυτό παίρνεις, τελείωσε. Δηλαδή με την πίτσα όποιος έχει το τελευταίο κομμάτι κλασικά θα είναι... εντάξει, όποιος είναι πιο ντροπαλός ας πούμε απλά δεν θα φάει, δεν θα το ευχαριστεί. Συν ότι πρέπει να διαλέξεις μαζί με τους άλλους την πίτσα σου. Δεν είναι η φάση ας πούμε ότι λες... Ξέρεις τι, εγώ θέλω να βάλω ατζούγες στην πίτσα μου. Ας πούνε όλοι, πω μάγκα, εντάξει, μέσα. Και εμένα δεν μ' αρέσουν οι ατζούγες, ας πούμε. Τι φάση, γιατί να βάλω ατζούγες επειδή ξέρω εγώ, π.χ. όλοι οι άλλοι γουστάρουν. Δεν με ψήνει. Θέλω να διαλέξω κάτι που να είναι όπως θέλω εγώ. Οτιδήποτε άλλο είναι... ξέρω εγώ...
Δεν θα έλεγα τέτοιο. Δεν είναι κακό απαραίτητα, απλά απ' την άλλη είναι μεσοβέζικη λύση. Είναι όχι αυτό που θες, ας πούμε. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα όταν διαλέγω σουβλάκι. Ναι, γιατί εγώ έχω και το άλλο το σουβλάκι. Το οποίο, καρχάς, μόλις συνειδητοποίησα στα 31 μου ότι μου αρέσει πάρα πολύ τα καυτερά φαγητά. Ναι, δεν το ήξερα. Μου πήρε 31 χρόνια να το μάθω. Και έγινε το εξής. Όχι. Το technology μας δεν σκάει καθόλου damage. Λοιπόν, και μου αρέσει τα καυτερά φαγητά, οπότε στο σουβλάκι. Ξέρεις, πάντα το σκέφτω στο σουβλάκι σαν κάτι στατικό, ρε παιδί μου, ότι δεν έχει σημασία, θα παραγγείλεις, έχει μόνο. Come on. Δύο φορές. Really. Είσαι το τόσο καλό, grid. Είναι το γεγονός ότι έχεις πολύ περισσότερες επιλογές σε σχέση με το σουβλάκι, εκτός από το τι κρέας θα μπει μέσα. Δηλαδή, εμένα επειδή μου αρέσουν τα καυτερά, βάζω με σουβλάκι μου και πιπέρι, βάζω και ταμπάσκο και καυτερό. Ναι, μετά μπορεί να φανταστείτε πως είναι το στομάχι μου. Sears, όχι. Αλλά μπορεί να είναι χειρότερο το αντικείμενο ή να μας μέσα στο boss room. Είναι ο τέλειος αρχηγός για το technology. Οπότε βάζω ναι, αυτό τυροκαυτερή σε περίπτωση που υπάρχει. Oh, come on. Αυτό σημαίνει no deal with the devil. Τυροκαυτερή, πιπέρι, ταμπάσκο, καυτερό. Το οποίο ξέρω εγώ σε περίπτωση που παραγγέλνετε από site στο ίντερνετ και δεν παίρνετε τηλέφωνο, γιατί και εγώ αυτό κάνω βασικά, γιατί δεν θέλω να μιλήσω σε κανέναν. Ο αντικοινωνικός. Συνότι ότι είναι πιο clean cut, ρε παιδί μου, τι θες να φας. Λες θέλω αυτό και θέλω να το φτιάξει έτσι. Τελείωσε. End of story. Συνοπτικές διαδικασίες. Ενώ αντίθετα σε περίπτωση που. Ναι, Dark Cards. Death. Πού να το Secret Room. Ενώ σε περίπτωση που. Ναι, για το καθερό έλεγα. Ότι μπορείτε. Να το γράψετε, ρε παιδί μου, ακόμα και αν δεν το έχεις στον κατάλογο το καυτερό. Γιατί συνήθως έχουν, δηλαδή. Σίγουρα υπάρχουν. Πράγματα. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Θα πάρω και αυτό. Και τέλος. Το Sears, τι θα το κάνουμε. Όχι, το Tarot Cards. Θα το αφήσουμε εδώ πέρα και θα συνεχίσουμε πιο κάτω. Μπορείτε να γράψετε, ας πούμε, στις ειδικές, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε, κάπου έχει ένα field, ρε παιδί μου, εκεί πέρα που συμπληρώνεται. Ναι, θέλω έξτρα καυτερό ή θέλω έξτρα κάτι. Μπορεί να μην το έχουν, ρε παιδί μου, δηλαδή ειδικά π.χ. τυροκαυτεροί μπορεί να μην έχουν όλοι. Ή μπορεί να μην ψήνονται, ας πούμε, να σου βάλουν κάτι, αλλά συνήθως, εντάξει, δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, και αυτό το σουβλάκι, όπου έχει μέσα τρία καυτερά πράγματα, εγώ το λέω το πουτανάκι. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο μου ήρθε στο μυαλό όταν το παράγγελνα. Και από εδώ και πέρα έχει μείνει, ρε παιδί μου, στην παρέα, ότι ξέρω εγώ ότι θα πάρεις. Ω! Περικυκλώσανε. God damn it. Βέβαια, το κακό είναι ότι σε περίπτωση, ρε παιδί μου, που δεν. Ότι αυτό καίει άπειρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ανάλογα το σουλατζί ειδικό και το πόσο. Αρέσουν και τα καυτερά στον μάγειρα, ξέρω εγώ, ή τη λιχτή, ή ό,τι πώς λέγεται τέλος πάντων ο τύπος. Αυτός ο τύπος που σου φτιάχνει την τροφή σου. Είναι λίγο διαφορετικά τα αποτελέσματα. Αλλά εντάξει, τη χειρότερη απλά, ξέρω εγώ, έχεις και λίγο ταμπάσκο σπίτι και βάζεις. Skinny Old Mushroom. Αν κατέβει κι άλλο το damage μου τώρα, δεν ξέρω τι θα μπορέσω να κάνω. Βέβαια, θα βαράμε σαν τρελή. Τέλος πάντων, ας το πάρουμε. Δεν θέλω να. Έχουμε τόσα items τα οποία μπορεί να είναι στο. Πώς λέγεται, στο rotation αυτού του παιχνιδιού. Γιατί τώρα το ξεκινήσαμε. Που πραγματικά υπάρχει περίπτωση να πέσω σε πολύ περισσότερα foul πράγματα παρά σε κάτι καλό. Ναι, όντως. Δεν σκάμε καθόλου damage. Αλλά βαράμε σαν τρελή. Το οποίο είναι good enough. Ναι. Φέρνοντας γύρω-γύρω τη βόμβα. Δεν ξέρω, απλά αγαπάω τα σουλάκια μου. Δεν είναι τρώω, πώς το λένε, συχνά σουλάκι. Δεν τρώω βασικά σχεδόν καθόλου απ' έξω. Καθόλου.
Εντάξει, στο τελευταίο καιρό λίγο έχω ξεκινήσει πάλι να τρώω από delivery. Βασικά δεν είμαι τρελός φαν του φαγητού, δηλαδή μου αρέσουν περισσότερο τα γλυκά μου παρά το φαγητό σαν φαγητό. Υπάρχουν εντάξει φαγητά τα οποία... Ναι, τι θα γίνει φίλε, θα αλλάζουμε πλευρές στο χάρτη. Ναι, δεν πέφτουν σε αυτήν την κατηγορία, ρε παιδί μου, γιατί... Δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω διαχρονικά φαγητά, ξέρω εγώ. Ξέρεις ότι μερικά φαγητά, ρε παιδί μου, ό,τι και να γίνει θα τα φας, τελείωσε. Δεν πάει να μην πεινάς, δεν πάει να οτιδήποτε. Ου, καλό αυτό. Πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα? Όχι. Εδώ χρειαζόμαστε τη σκάλα. Η flying ή άλλα πράγματα. Σακάρο! Και δεν μ' αρέσει. Ναι, έτσι, αυτό είναι το σουλάκι για εμένα. Δηλαδή δεν είναι ότι θα το πάρω σε περίπτωση που βαριέμαι να μαγειρέψω οτιδήποτε απαραίτητα. Αλλά πιστεύω ότι ακόμα και σε αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία έχεις στη ζωή σου και μπορείς να... έχεις την επιλογή να τα ευχαριστηθείς, μπορείς να, ξέρω εγώ, να είσαι λίγο πιο... όχι ευγνώμων. Μπορείς να τα ευχαριστηθείς λίγο καλύτερα αυτό. Δηλαδή η τέχνη του να ευχαριστιέσαι πράγματα νομίζω ότι έχει χαθεί σε πολλά άτομα. Γκέρντι, μάλιστα. Ωραία. Γιατί όλες οι μύγες... Ωπα, πα, πα, πα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Έχουμε τσκατολέο, οπότε δεν μας κάνουν damage, μου φαίνεται. Οπότε μπορώ στεγνά να βαράω Γκέρντι. Εκτός από όταν βγάζει αυτήν εδώ πέρα την παπαριά. Και αυτές εδώ πέρα τις παπαριές. Μ' αρέσει! Δεν μου κάνει τίποτα, απλά. Ήταν το καλύτερο σκατολέο ever όλων των εποχών. Α, τρόμαξα κι εγώ λίγο. Λέω τι έγινε, γιατί έχει τύχει να μου κολλήσει το παιχνίδι, ξέρω εγώ, μόλις τελειώσω ο αρχηγό. Και απλά να κάθομαι και απλά να χρειάζεται να κάνω restart, ας πούμε. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά όταν συμβαίνει απλά είναι τρομακτικό. Φιου. Όχι. Και έχουμε ένα κλειδί το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μπιουζάρουμε πράγματα, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα να μπιουζάρει σε αυτόν τον όροφο. Είναι ο πιο άδειος όροφος ever. Δεν dodges. Μπορεί και να μην είναι άδειος. Να υπάρχουν και άλλα πράγματα από πάνω. Σόφα! Πω. Τι ωραίο dodge ήταν αυτό. Μου άρεσε. Να το ξανακάνω. Μου κλειδιά έχουμε. Oh, super grid. Not so good, not so bad όμως. Απλά το θέμα είναι τι κάνεις prioritize εδώ πέρα. Τι πρωτοβαράς. Δηλαδή σημασία έχει... Κοίτα εδώ, έρχεται και πάνω μου. Μη βάλεις άλλα, μη βγάλεις άλλα. Ω Θεέ μου. Κακή ζημιά. Εν τω μεταξύ, άμα καθίσω εκεί πέρα που θέλω για να καθίσω για να τον βαρέσω με το technology, δεν τρώει damage. Τρώω damage και εγώ. Το οποίο δεν έχει νόημα. Έλα! Δεν κάνει 0 damage το technology. Εντάξει, βγάλαμε λεφτά, βγάλαμε κλειδί, δεν έχουμε ζωή όμως. Και μία βόμβα δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε στο τέτοιο. Βασικά, αν μπορούσα να μπω στο boss room... Είναι boss room, αν θυμάμαι καλά. Never mind, απλά συνεχίσουμε κάτω. Μπορούμε βέβαια να χτυπήσουμε και να το κάνουμε. Και έχουμε και τον Unch Habit, αλλά... θα προτιμούσα όχι. Όχι, όχι, μην το κάνεις. Δεν αξίζει. Η ζωή αξίζει να τη ζήσεις. Ναι, δεν ξέρω. Θέλω να παίξω ένα χαλαρό παιχνίδι, Άιζακ. Χαλαρό, τραϊχαρντάρο. Όσο μπορώ. Αυτό δεν αλλάζει. Αλλά, εντάξει. Λίγο πιο ψύχρεμο από όλα τα προηγούμενα παιχνίδια τα οποία παίχτηκαν.
τις παρτίδες σήμερα. Πραγματικά νιώθω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχω γίνει σχετικά καλός. Σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο μου αρέσει να παίζω 100%, αλλά... πραγματικά υπάρχουν ώρες που πραγματικά νιώθω αβοήθητος. Νιώθω ότι δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Το οποίο, ξέρεις τι, δεν είναι πάντα αλήθεια απαραίτητα από τη μία, αλλά από την άλλη... Εντάξει, ξέρω εγώ, είναι ψυχολογία. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, ότι υπάρχει ο ήλιος είναι πραγματικότητα. Το ότι ο ήλιος είναι όμορφος δεν είναι πραγματικότητα, είναι άποψη. Που πολλά άτομα μπορεί να μην τη συμμερίζονται μαζί σου. Το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, ας πούμε. Καλά, να σας σπάσω και αυτό. Μπάσκετ. Μπάσκετ, τίποτα. Μπάσκετ. Οπότε πρέπει να καταφέρει να ξεχωρίζει λίγο την πραγματικότητα, το ότι είναι, ξέρω εγώ, fact. Και το ότι είναι άποψη. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό skill, το οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχουν τόσο ρεαλιστικά άτομα τα οποία, έστω και θέλω τον εαυτό τους ρεαλιστές, ότι είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή οι περισσότεροι ρεαλιστές που έχω γνωρίσει στη ζωή μου απλά ήταν απαθείς. Απλά είχαν ένα τεράστιο εγωισμό και κρυβόντουσαν πίσω από οτιδήποτε, τέλος πάντων, δεν τους άρεσε, χρησιμοποιώντας την πρόφαση του ρεαλισμού. Α, αυτό ήταν ένα καλό ρομ. Αχ, τα καταλαμμένα τα 3 cents. Α, ήταν 4, εντάξει. GG. Οπότε, ναι, δηλαδή... είναι πολύ σημαντικό π.χ. για εμένα να ξέρω... όχι ότι έχω δίκιο, δηλαδή δεν πειράζει τόσο πολύ το να έχω δίκιο. Μου αρέσει να κάνω λάθη στη ζωή μου. Έχω κάνει άπειρα λάθη στη ζωή μου και είμαι πραγματικά χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί από τα περισσότερα λάθη μου έχει βγει κάτι καλό. Τώρα δεν ξέρω αν έχω καταφέρει εγώ να το γυρίσω το κακό σε καλό, αλλά... ξέρεις ρε παιδί μου... νιώθεις ότι έχεις ζήσει, ότι έχεις πάρει επιλογές. Και ακόμα κι αν έχεις επιζήσει από μια κακή σου επιλογή, σημαίνει ότι... καλός ή κακός... κάτι πήγε καλά ή το χειρίστηκες καλά, έστω και αν ξεκίνησε άσχημα. Οπότε αυτό σου δίνει, ξέρω εγώ, αυτογνωσία σε περίπτωση που έκανες κάτι λάθος, ότι δεν θες να ξανακάνεις κάτι παρόμοιο, ξέρω εγώ, ή τι να προσέξεις στο μέλλον, αλλά σου δίνει και την και το αίσθημα της υπερηφάνειας, αλλά με την καλή έννοια. Τι θα γίνει, παιδιά. Αυτή η μία πέτρα στα πλάγια είναι που μου καταστρέφει όλο το σχέδιο. Τι να τα κάνω με αυτά. Είναι εκεί πέρα που κολλάω. Καλά, ας πούμε στον boss. Ναι, δεν είναι καλό boss και ειδικά με τόσες πέτρες εδώ πέρα γύρω δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Οκ, okay, σε ευχαριστώ που καθάρισες τις πέτρες. Α, δεν κάνεις charge εσύ. Οκ, okay, απλά φωνάζεις. Φωνάζεις hey. Α, τσαρτζάρι κιόλας. Ωχ, τσαρτζάρι κιόλας. Δεν είναι το απλό charge. Ρε φίλε, από πού! Λοιπόν, πρέπει να το πολεμήσω από πάνω αυτόν. Οκ. Okay. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπάω μπροστά. Α, τώρα το κάνει αυτό βούλος. Τι φάση ρε φίλε. Τον αποφασίζεις εσύ. Κι άλλες βόμβες. Αυτός... Horseman είναι ο War. Και είναι από τους χειρότερους. Ωραία, τώρα τον σπάσαμε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως, έχει αρκετά μεγάλο speed. Μπορεί να κάνει πολλά κακά πράγματα. Αλλά από την άλλη, θεωρητικά με το Odd Mushroom έχουμε αρκετή ταχύτητα για να ξεφύγουμε. Σε θεωρητικό επίπεδο πάντα όλα αυτά. Έτσι πρακτικό, ξέρω εγώ, δεν έχω κοιτάξει τα νούμερα. Φιου. Ήτανε brutal αυτό. Τώρα δεν θυμάμαι αν έχουμε δει το μυστικό δωμάτιό μας, αν το είχαμε δει που έχει τα 3 cents. Τέλεια. Ή κάτι άλλο.
Δεν μ' άρεσε αυτό το δωμάτιο. Δεν περνάω καλά. Καταραμένε, θες να παίξεις ένα παιχνίδι για να περάσεις και καλά. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Περισσότερο με τσαντίζει αυτό το πάμα στη μέση που βαράει παρά οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι ακόμα, είναι μία έκδοση του προηγούμενου δωματίου σε πολύ χειρότερο. Τι ήταν αυτό? Έσκασα πάνω. Και τι είναι... Και τι είναι η Μοβ Μίγα? Θα ανατιναχτεί κι αυτή. Οκ. Ναι. Βάλε την καρδιά σε κάποιο σημείο που να μην μπορεί να τη φτάσω. Ευχαριστώ. Προσπαθώ να θυμηθώ τι είναι αυτό. Υπάρχουν 2-3 upgrades με βόμβες. Mr. Mega είναι αυτό νομίζω. Mr. Boom, ναι. Οκ. Το Mr. Boom δεν το θέλουμε. Και γίνεται ένα Yamhart. Το Yamhart το χρησιμοποιούμε. Και θα το ρολάρουμε αργότερα. Γιατί θέλουμε και καμιά καρδιά που να είναι από έξω, δηλαδή really. Really, πόσους Leapers θα έχουμε? Δεν θέλω να φάω άλλο damage. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Και έχουμε και το χοντρό εκεί πέρα. Κοίτα εδώ, το μίσος. Πώς κάνει ένα damage, δεν κάνει μισό. Yes, ένα κλειδί. Και κοίτα, για λίγο δεν καταφέραμε τέτοιο. Να πάρουμε... Η ηρωνία, το reroll. Πρέπει να βρούμε το τελευταίο δωμάτιο ή μετά να χτυπήσουμε κάπου. Όχι, δεν μ' αρέσεις, Μίγα. Πήγαινε κάπου εδώ πέρα να πεθάνεις. Λίγο πιο μακριά πήγες, δεν πειράζει. Το ότι πέθανες είναι σημαντικό, για εμένα. Φουφ, θα ήθελα λίγο περισσότερα hit points. Έχει, ξέρω εγώ, το σουβλάκι... Σουβλάκι upgrade το τέτοιος. Homing bombs. Αυτό μπορεί να μας κάνει κάτι καλό, έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε ρόλο σε αυτόν τον όροφο. Τι δεν έχουμε δει σε αυτόν τον όροφο? Shop. Και έχουμε αρκετά λεφτά, συνεχίσουμε με αυτό. Κοίτα εδώ πέρα πώς κάνουν τους λαιμούς τους. Σόφα. Σόφα, μπράβο. Χρειαζόμαστε ένα damage up. Η σκάλα. Ξέρεις τι, έχουμε τόσα λεφτά που... Τα παίρνω όλα, εκτός από τις βόμβες. Βόμβες έχουμε. Και ας πάμε για στο τελευταίο δωμάτιο, να δούμε τι έχει μέσα. Κλειδιά δεν έχουμε για να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Κομπελέ. Και σε αυτή τη φάση είμαι ότι γενικά στο Isaac υπάρχουν φάσεις οι οποίες, ξέρω, είσαι δυνατός, είσαι αδυνατός, είσαι αδυναμός βασικά, όχι αδυνατός. Είσαι πολλά πράγματα ρε παιδί μου, οκ, okay, δεκτό από τη μία, αλλά από την άλλη... όχι. Από την άλλη όμως είναι σημαντικό να ξέρεις τι μπορείς να έχεις, δηλαδή σίγουρα η πληροφορία με το ότι υπάρχουν κάποια item σε κάποια συγκεκριμένο... που πάλι καλά που πήραμε το skinny out mushroom, γιατί εδώ πέρα θα είχαμε φάει damage. Βέβαια και με το speed up θεωρητικά δεν μας φτάνει. Αλλά πεθαίνουν πολύ αργά οι αντίπαλοι. Αυτή τη στιγμή δεν μου αρέσει, δεν το εκτιμώ ιδιαίτερα. Κοίτα τον εδώ, πόση ώρα τον βαράμε. Έλεος. Ναι, και πρέπει να ξέρεις, ας πούμε, τι μπορεί να σου συμβεί, τι να πάει καλά στο μέλλον, ας πούμε. Οπότε να τρέχεις προς αυτό ή να το έχει φιλοσοφήσεις. Οπ. Τώρα έτσι και που είναι με Depth 2, δεν είναι τέτοιο. Τελείωσε, είναι μαμά μετά, από εδώ. Οπότε πρέπει τουλάχιστον να βρω... Γιατί το έκανα αυτό στον εαυτό μου. Να το θυμάμαι. Εκείνο είναι το κακό δωμάτιο δίπλα στη βόμβα.
για να ξέρεις να στρατηγέψεις λίγο περισσότερο το άλλο σκηνικό, το τι κάνεις. Στρατηγέψεις είναι, ναι, δικιά μου λέξη. Για να πω στο λόγο ότι δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις στην ελληνική γλώσσα. Ξέρεις που ξέρεις εσύ. Μπούμ. Για να περιγράφουν αυτά τα οποία θέλω να πω. Ήθελα να πω για να μην χτυπήσω. Τώρα 10 βόμβες... Όχι, ευχαριστώ. Telepathy for dummies, ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Θα κάνω αυτό για να βγούμε εκτός. Κάτσε, αυτό είναι το δωμάτιο το οποίο... Κανονικά μας έκανε κακό. Τι παίχθηκε εδώ πέρα. Παίχθηκε κάτι πολύ στραβό. Έκανε reset το δωμάτιο. Ναι, έλα. Πανέμορφα. Τώρα και πάνω το πιάσω. Ναι, το ήξερα. Πάλι καλά, πήραμε τη σκάλα. Συνήθως δεν την παίρνουμε, αλλά... Θα ήταν... Ήτανε καλή φάση τώρα που το κάναμε. Λοιπόν, αυτό το δωμάτιο θα μας δώσει ένα resolve που σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Oh, come on. Γιατί φεύγουνε πως όλες τις κατευθύνσεις. Οπότε δεν πάμε πουθενά, δεν πάρουμε ένα damage up. Δηλαδή από αμυντικής φάσης είμαστε καλά. Αλλά όχι τόσο. Ρωνούμε και το shop. Οκ. Okay. Και εδώ πέρα θέλει λίγο προσοχή. Οπα. Τι έγινε, τι κόλλησε. Κόλλησε και πήγαινε για πάντα αριστερά. Τι φάση. Και αυτό είναι ένα χαλιά αντικείμενο. Αυτό παγώνει για λίγο το χρόνο ώστε μπορείς να κάνεις τζάμπα επιθέσεις στους αντιπάλους, αλλά ναι, πρέπει να αφήσουμε το D6 μετά και αρχίζουν άλλα προβλήματα μετά. Πω πω. Τουλάχιστον έτσι όπως τρώω damage θα έχω αρκετά rerolls. Αν δεν πεθάνω. Γιατί κόλλησε. Είναι υπερβολικά πολλά. Είναι άπειρα. Κοίτα εδώ πόσο χώρο πιάνω για να με αφήσουν να κινηθώ ελεύθερα. Είναι απλά απίστευτο. Ευχαριστώ για την καρδιά. Έχω χάσει τα δωμάτια τόση ώρα που με... Έτσι. Εντάξει, τον βρήκαμε τον boss room γρήγορα, κάνει γι' αυτό. Unicorn horn, really. Βασικά, θα κάνουμε το εξής. Γιατί κάποιοι το γράψατε και στα comments. Ναι, και ισχύει ότι δουλεύει. Και ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να μας λύσει την κατάσταση με τα hit points μας αυτό. Γιατί έχουμε τρελό πρόβλημα. Απλά... Μια καρδούλα είναι μια καρδούλα, φιλαράκι. Δεν ξέρω τι λες. Λοιπόν... Τουλάχιστον έλυσε το πρόβλημα με τα... Με τα hit points μας. Πήγα να κάνω νιτζιά να χρησιμοποιήσω το τέτοιο. Το... Πώς το λένε. Καρχάς μας πέτυχε IV bug το οποίο ήταν απλά κακό. Να χρησιμοποιήσω το reroll, τέλος πάντων, που έχουμε τον Unch Habit, ώστε να μπορούμε... να κάνουμε... Yes! Τέλειο. Γιατί πήρα κι άλλα. Κανονικά πρέπει να πάμε shop, φίλε, όχι αυτό που κάνεις. Ναι, το happy ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Τι ήσυχος που είμαι τώρα που δεν παίρνουμε χάπια. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε... Ό,τι και να πάρουμε το ίδιο είναι. Μέσα σε μια τέτοια, μια στραπή απ' έξω. Βρέχει υπερβολικά αυτό τον καιρό. Λοιπόν, αυτό πήγε σχετικά καλύτερα από ό,τι περίμενα.
θα το ρολάρουμε, αλλά δεν έχουμε rerolls. Καλά, είμαι άθλιος. Και τώρα πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουμε generate rerolls. Yay! Το κατέστρεψα όλο. Ναι, κάθομαι σε αυτή την πίστα λίγο παραπάνω, γιατί πιστεύω ότι... κάθε λεπτό που μένουμε εδώ πέρα, όχι γινόμαστε απαραίτητα δυνατότεροι, απλά έχουμε περισσότερες ευκαιρίες, ξέρεις, για να γίνουν καλύτερα πράγματα. Δηλαδή πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνουν, απλά μέχρι τότε πρέπει να μείνουμε ζωντανοί. Ωραία, για να δούμε στο shop τι έχουμε. Το compass μου αρέσει πολύ, θα το πάρω. Θα δείξει αν θα το πάρω βασικά, γιατί δεν έχω τόσα λεφτά. Δεν ξέρω, θα μπορούσε εδώ πέρα να το secret room. Δεν είναι όμως. Το επόμενο σημείο το οποίο σκέφτομαι θα μπορούσε να είναι κάλλιστα. Δεν ξέρω αν θέλω να το κάνω αυτό όμως. Γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη περίπτωση μετά να αρχίσει να με χτυπάει το spike. Κινείται προς τυχαίες κατευθύνσεις μερικές φορές. Ναι! Μικρότερο του 3. Αγαπάμε μικρότερο του 3. Γιατί δίνω λεφτά ενώ θέλω να πάρω το κόμπας. Ποιο είναι το πρόβλημά μου? Τη βόμβα την άφησα. 3, 2, 1. Όχι. Μισή καρδιά, ευχαριστώ. Οκ, τώρα είσαστε όλοι καλοί μαζί μου, με τις καρδιές. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα που έχουμε τόσες καρδιές. Θα πάμε... βασικά σίγουρα θα υπάρχει Cursed Room. Αυτό ήταν αρκετά κοντινό. Βασικά, έτσι κι αλλιώς θα φάμε damage. Δεν ξέρω τι είδους power-up θα μας έκανε βασικά στη φάση που είμαστε τώρα. Σίγουρα Deal with the Devil που δεν πρόκειται να πάρουμε, γιατί εγώ είμαι ανάπηρος. Πρέπει να υπάρχει κάτι σαν να... να υπάρχει κάτι, όχι ένα Deal with the Devil όπως υπάρχει για τους καλούς παίχτες, ρε παιδί μου, δεν έχουν φάει damage. Πρέπει να υπάρχει ένα αναπηρικό Deal with the Devil. Πώς είναι η αναπηρική σύνταξη, ρε παιδί μου, τέτοια φάση. Αυτό χαλαρά θα το έπαιρνα σε κάθε τέτοιο, σε κάθε όροφο. Πραγματικά πιστεύω ότι το παιχνίδι μέχρι να... πας εναντίον στη μαμά, τέλος πάντων, είναι εκεί πέρα που φτιάχνεσαι ή καταστρέφεσαι. Αν δεν προσέξεις, τέλος πάντων, rerolls και όλα αυτά τα καλά πράγματα, τέλος πάντων, κάποιο καλό αντικείμενο μέχρι τότε, δεν έχεις ιδιαίτερες επιλογές μετά. Δηλαδή, λιγοστεύουν τα rooms τα οποία... Να, πάλι πρέπει να το κάνω. Οκ, αυτό μας κάνει λίγο πιο αργούς, αλλά ξέρεις τι, δεν με πειράζει. Πρέπει να είμαι στην ίδια ταχύτητα που είμαι όταν ξεκίνησα, ξέρω, το παιχνίδι. Νομίζω ότι έχουμε να ρολάρουμε κάτω εδώ πέρα. Ναι, κανονικά δεν θα πρέπει να γυρίσω εδώ πέρα για να τσεκάρω αυτό, αλλά έχει και, αν θυμάμαι καλά, δύο καρδούλες. Ωραία. Δεν με χτυπάει και μίγα. Για να πω, θα κάνω τέτοια. Ωραία, φεύγεις κι εσύ. Ένα κλειδί, θα το χρησιμοποιήσουμε. Σοπ έχουμε μπει, στο άλλο. Όπο. Βασικά... ναι, μπράβο μου. Έχουμε εδώ πέρα κάποιο μπέγκαρ ή κάτι. Όχι. Έχουμε απλά στεγνά... Α, να το μπέγκαρ. Πλήρωσε. Πλήρωσε. Α, δεν έχουμε άλλα λεφτά. Οκ. Okay. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα εδώ. Να δούμε το secret room. Πραγματικά δεν έχω ιδέα που είναι το secret room. Για να τσεκάρουμε. Βέβαια είναι νεκρόπολης, δεν θα πρέπει να το κάνω αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
Θα μπορούσα να είναι και εδώ. Όχι. Εδώ νομίζω δοκιμάσαμε την άλλη, αλλά... με το μυαλό που έχω δεν... δεν εμπιστεύομαι τίποτα. Πάνε οι μύγες μου, πάνε όλα. Ναι, πηγαίνω για να μαζέψω δύο καρδούλες. Είναι τόσο σημαντική αυτή η μάχη. Γιατί δεν έχουμε damage. Με τουλάχιστον υποτίθεται ότι ένα πράγμα που πάει καλά σε εμάς είναι ότι μπορούμε να απορροφήσουμε damage. Okay? Ας απορροφήσουμε όσο περισσότερο γίνεται για να δώσουμε όσο περισσότερο χρόνο στον εαυτό μας γίνεται για να κάνουμε damage. Δηλαδή πραγματικά πιστεύω ότι το σημείο μέχρι τη μαμά είναι το περισσότερο από το 50% του playthrough. Έστω και αν υπάρχουν πολλά περισσότερα bosses μετά, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία... πού πήγα... μπορείς να κάνεις. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι το... αυτό το πιλ τι είναι και έρχεται συνέχεια. Bad gas, το ήξερα. Καλή φάση. Τουλάχιστον το δοκίμασα, σε περίπτωση που ήταν κάτι καλό, θα γινόταν κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Για να τεινάξουμε και εσένα, μάνα μου. Pinky eye, αποδέχομαι. Το damage που έφαγα βέβαια δεν ήταν αποδεκτό. Και για να δούμε ποια μαμά έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Την μπλε. Δεν μ' αρέσει η μπλε τόσο πολύ γιατί φωνάζει υπερβολικά πολύ κόσμο. Βέβαια το ότι νουμπεύω σαν να μην υπάρχει αύριο με χαλάει ακόμα περισσότερο. Το Pinky Eye σκάει υπερβολικά πολύ damage. Το ίδιο σκάνε και οι εχθροί οι οποίοι είναι γύρω γύρω. Αλλά είπαμε ένα πράγμα κάνουμε καλά σε αυτό το playthrough είναι να αντέχουμε. Τώρα για πόση ώρα, πώς και τι είναι άλλο σκηνικό. Και μάλλον όχι γιατί ακούω και τους κεραυνούς. Τώρα δεν ξέρω τι φάση. Να μείνω εδώ. Μιλήστε. Φιου. Εν τω μεταξύ... αν δεν το ακούσατε βρήκαμε... Tell with the Angels. Στο background. Και δεν έχουμε τρόπο να βγούμε. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω να ακούτε τα μπουμπούνιτα. The μπουμπούνιτα. Φαντάζομαι ότι θα πεθάνουμε κάπου πριν από το Mom's Heart εδώ πέρα. Α, είναι το κλασικό κόλλημα που τρώει όταν... του λες ξεκόλαμε το cutscene και... εντάξει, Utero XL. Του ήθελε ώρα τέλος πάντων να φορτώσει. Εν τω μεταξύ, όπως είναι έτσι ο Isaac, είναι σαν να ξέρω εγώ έχει κάποιο κασκόλ, ξέρω εγώ ή κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε damage για Utero. Συγγνώμη, σας το λέω. Δεν ήθελα να είμαι ο τύπος που φέρνει τα κακά νέα, αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Λοιπόν. Και δεν μπορούμε να βρεθούμε στη μέση για τέτοιο. Okay. Αυτό ήταν τυχερό από μέρους μου. Όχι, προς τα πάνω βάρα ρε, πού βαράς. Πω, καθόλου damage. Τελικά το mushroom ήταν αυτό που μας σκότωσε. 100%. Και η ικανότητά μου να μην μπορώ να σκότωσω τη μαμά, ξέρω εγώ πως θα έπρεπε. Κλειδιά, γιατί να συνεχίζει αυτή η παροδία. Πέθανε. Really. Τέλος πάντων, αναμενόμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Λυπάμαι που δεν καταφέραμε να πάμε πιο μακριά σήμερα, αλλά σήμερα ήταν για ένα zen παιχνίδι. Δεν ήθελα τόσο tryhardara. Ισχύει, προσπάθησα το καλύτερο που μπορούσα, αλλά αυτό είναι το Isaac μερικές φορές για εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα δούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.